Τραγικός είναι ο απολογισμός από την πτώση ψεκαστικού ελικοπτέρου, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε βαλτώδη περιοχή του Σχοινιά, εξαιτίας κατά πάσα πιθανότητα πρόσκρουσης στα καλώδια της ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο χειριστές, οι οποίοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το ελικόπτερο, είναι τελικά νεκροί, ενώ σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας φοιτητής, ο οποίος είχε ζητήσει από τον έναν εκ των χειριστών να τον πάει μια βόλτα με το ελικόπτερο. Ο υπάλληλος εταιρείας ασφαλείας που επέβαινε στο ψεκαστικό ελικόπτερο, που κατέπεσε στο Σχοινιά, μετέδιδε live τη μοιραία πτήση μέχρι την τελευταία στιγμή. Το προφίλ του στο Facebook υπάρχει ακόμα το βίντεο από την μετάδοση που ξεκίνησε στις 9:23 το πρωί και διαρκεί περίπου 1,5 λεπτό. Αρχικά φαίνεται ο υδροβιότοπος του Σχοινιά από ψηλά, ενώ όσο προχωρά το ελικόπτερο κατεβαίνει πιο χαμηλά. Στα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα στο βίντεο που μεταδιδόταν live στο Facebook, το ελικόπτερο πέτα χαμηλά περίπου στα 30 με 50 πόδια πάνω από το νερό. Ενώ ακούγεται μόνο ο ήχος από τη μηχανή του ελικοπτέρου, φαίνεται να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρίς να μπορεί να υποθεί με ασφάλεια αν πράγματι ο πιλότος είχε επιταχύνει. Αυτή είναι η αίσθηση που δημιουργείται σε όποιον παρακολουθεί το βίντεο, επειδή το ψεκαστικό είναι πολύ χαμηλά. Ξαφνικά η εικόνα διακόπτεται βία, χωρίς και πάλι να ακούγεται κάτι. Φίλοι και γνωστοί του υπαλλήλου, ο οποίος μαγνητοσκοπούσε τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης και σκοτώθηκε στο δυστύχημα, εκφράζουν με σχόλιά τους στο βίντεο την θλίψη τους. Φέρια Αττικής, όπως και όλες περιφέρειες στην Ελλάδα, έχουν στην ευθύνη του τους ψεκασμούς για τα κουνούπια τους καλοκαιρινούς, τους ανοιξιάτικους και τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι και εμείς λοιπόν, αφού είχαμε κάνει διαγωνισμούς και όλα τα σχετικά, ξεκινήσαμε από το Μάρτιο να κάνουμε ψεκασμούς. Στο χώρο δόμος του Μαραθώνα, που είναι κεντρο βιότοπος, επειδή είναι μεγάλος ο χώρος αυτός, δεν μπορεί να γίνει επίγεια επέμβαση. Γι' αυτό και στο διαγωνισμό είχαμε βάλει ότι πρέπει να γίνουν αέριες ρήψεις, όπως γίνονται και κάθε χρόνο με ελικόπτερο. Για φέτος ήταν ή η πέμπτη ή η έκτη, ο έκτος ψεκασμός ρήψη κατά σειρά που έγινε. Κάθε φορά γίνονται 3-4 ρήψεις. Έτσι λοιπόν σήμερα ήρθε, έκανε τις 4 ρήψεις σε όλη την περιοχή που ήταν στην ευθύνη του, τελείωσε. Και ενώ ήταν να φύγει, εν πάση περιπτώσει, γιατί είχε τελειώσει η υπηρεσία του, ήταν το παιδί εδώ που ήταν φοιτητής και κάνει την πρακτική του εξάσκηση, μάλλον το γεωπονικό πρέπει να είναι. Και είπε: δεν μας κάνει μια βόλτα να δούμε πώς είναι ο χώρος κτλ. Λέει: άντε, πάμε να σε πάω πριν φύγω. Ήταν και δίπλα και το παιδί, ο άλλος ο φύλακας, σεκιουριτάς ήταν στο κοπηλατοδρόμιο. Να μπω κι εγώ να δω πώς είναι το ελικόπτερο, κάτι μπορεί να το κάναμε κι όλοι. Τους πήρε εκτός της υπηρεσίας αφού είχαν τελειώσει να τους κάνει μια βόλτα και να φύγει. Και έγινε το ατύχημα εδώ. Γιατί πέταξε τόσο χαμηλά, γιατί χτύπησε στα σύρματα. Τι έγινε, ποιος τα ξέρει. Δυστυχώς οι δύο, ο πιλότος και ο φύλακας, ήταν άτυχοι. Το παιδί ο φοιτητής μπόρεσε και απεγκλωβίστηκε, βγήκε στα νερά. Η υπηρεσία μας κλήθηκε περί ώρα 9:48. Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία της Νέας Μάκρης, που είναι η πλησιέστερη, καθώς και 9 οχήματα και ειδικές ομάδες από την διάσωση, από την ΕΜΑΚ. Φτάσαμε στο σημείο, ήδη είχαν επέμβει και κάποιοι πολίτες να απεγκλωβίσουν τα άτομα που βρίσκονταν εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή. Ήδη το τραυματίας και το ένα άτομο είχαν βγει από τους πολίτες, το άλλο άτομο το βγάλαμε με φορείο από το σημείο το συγκεκριμένο. Ο πιλότος ήταν. Α, δεν γνωρίζω τώρα αν ήταν ο πιλότος αυτός, γιατί αυτό πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος. Από τη θέση λέω που καθόταν. Όχι, ήταν δύσκολο εκεί, δεν ήταν ακριβώς στη θέση γι' αυτό. Σε τι κατάσταση ήταν οι επιβαίνοντες, πώς τους είχατε? Σας λέω ότι ο ένας ήταν τραυματίας, είχε τις αισθήσεις του, οι άλλοι δύο ασχολήθηκε το ΕΚΑΒ μετά την μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο και δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για τη σχετικά με την υγεία τους. Τραυματίας, είχε χτυπήσει κάπου, σας είπε κάτι, καταλάβατε κάτι? Όχι, όχι, δεν κάναμε κουβέντα μαζί του, το είχε ασχοληθεί το ΕΚΑΒ για να του παρέσει και τις πρώτες βοήθειες. Είχε αισθήσεις, μιλούσε, μου είπατε. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Γιώβα, ήταν όλοι φορτισμένοι με κάποιο ψεκασμό και τα λοιπά, ξέρετε από τις πληροφορίες? Οι πληροφορίες λένε, δεν το γνωρίζω ακριβώς, ότι είχε γίνει νωρίτερα κάποιος ψεκασμός.